Τελευταίο μας θέμα για απόψε, έχουμε αποσπάσματα από τον ποδοσφαιρικό αγώνα του πρωταθλήματος Κόπα, που μεταδώσαμε ζωντανά την περασμένη Κυριακή μεταξύ των ομάδων Αράχνη Άγιος Παντελεήμονας. Το Hellenic TV έχει καθιερώσει κάθε Κυριακή να μεταδίδει ένα ζωντανό αγώνα από το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Κόπα, όπου συμμετέχουν πολλές κυπριακές ομάδες. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε φάσεις και γκολ από το συναρπαστικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Αράχνη Άγιος Παντελεήμονας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο New River Sports Center στο Βόρειο Λονδίνο. Η περιγραφή είναι του γνωστού δημοσιογράφου της παροικίας μας Γιώργου Μιχαηλίδη. Ας παρακολουθήσουμε τις φάσεις και τα πολλά γκολ που είχε ο αγώνας αυτός. Και το έχω αναφέρει και προηγουμένως σε ένα καταπληκτικό γήπεδο εδώ στο New River με στέγαστρο, με καθίσματα για τους φιλάθλους και μη έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν με την άνεσή τους το παιχνίδι αψηφώντας τη βροχή και τον αέρα, ενώ σε άλλα γήπεδα τα οποία αγωνίζονται οι ομάδες μας σε πάρκα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθάς το παιχνίδι. Λαθασμένη παλιά για την Αράχνη και έχουμε αυτό το γκολ. Ένα γκολ το οποίο ήρθε από το πουθενά. Για να δούμε ποιος το έβαλε. Το νούμερο 2. Για να δούμε ποιος είναι. Πήγε να δώσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του και τον έπιασε στον ύπνο τερματοφύλακα και η μπάλα πήγε στο πλεκτό για να γίνει το 0-1 στο 32ο λεπτό. Για να δούμε, περιμένουμε να γυρίσει την πλάτη του για να δούμε τον αριθμό του παίκτη ο οποίος έκανε το αυτογκολ. Να τρέχει τώρα να προλάβει την μπάλα και είναι με το νούμερο 3 στην πλάτη. Είναι ο Χόλμς. Ο Χόλμς αυτό γκολ, λοιπόν. Στο 33. Για να δούμε αν λυθούν τα πόδια των παιχτών του Αγίου Παντελεήμονα και έχουν μια καλύτερη ψυχολογία τώρα. Αυτό που δεν έκαναν οι επιθετικοί του Αγίου Παντελεήμονα το έκανε ο αμυντικός της Αράχνης. Προσπάθησε να δώσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του, τον έπιασε στον ύπνο και έπρασε πάνω, όπως βλέπετε και εσείς και στο slow motion που μεταδίδει το Hellenic. Κάθε Τετάρτη βέβαια μπορείτε να δείτε το παιχνίδι ξανά στις 10 και 4 με 10 και μισή το βράδυ. Μπορείτε εσείς που δεν έχετε την ευκαιρία να το δείτε σήμερα να το δείτε την Τετάρτη. Για να δούμε. Έχουμε και αυτά. Μπάλα πίσω. Πίσω να μην αρχίσουν τα νευράκια και να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Αυτό λοιπόν που δεν έκαναν οι επιθετικοί του Αγίου Παντελεήμονα το έκανε ο αμυντικός στο 33ο λεπτό ο Χόλμς, δίνοντας την ευκαιρία στον Άγιο Παντελεήμονα να βγει μπροστά και να προηγηθεί με ένα 0. Είπατε. Προλαβαίνει την μπάλα. Πάω στη γραμμή και κερδίζει και πλάγιο. Μια κακή στιγμή για την ομάδα της Αράχνης. Παλιά, μακρινή, ωραία όμως. Και τέρμα εκεί με τον Κιλ Σέβας. Αυτά περιμένανε, να μπει το πρώτο τέρμα και στη συνέχεια να ελευθερωθούν τα πόδια και να έχουμε 2-0 στα τελευταία λεπτά, στο 35ο λεπτό τώρα, το 0-2 μαζί με τον Κιλ Σέβας.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η ψυχολογία της, των ομάδων. Εκεί που ήταν το 0-0 με ένα παιχνίδι ισοδύναμο, σε δύο φάσεις η ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα μπήκε μπροστά, ανέβασε την ψυχολογία της 10 λεπτά πριν κλείσει το πρώτο μέρος. Τίποτα δεν είδες. Αφήνει το παιχνίδι. Καλά βέβαια, καλά κάνει ο άνθρωπος, δεδομένου ότι με αυτά τα παιχνίδια κάθε μισό δευτερόλεπτο θα σταματούσαμε. Σαλαμπάτας. Λαθασμένη παλιά πάλι για την άμυνα του, της Αράχνης, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα να βάλει τέρμα. Για να δούμε ποιος έχει βάλει το τέρμα. Και έχει γίνει το 3-0. Πρέπει να είναι το νούμερο 18. Πρέπει να ο Κιλισέβας. Κιλισέβας ξανά. Και το τέρμα μπήκε 18 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Έχουμε αλλαγή. Αλλαγή για την ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα. Βγαίνει το νούμερο 9. Βγαίνει ο Μακρίν Ουρέι, να δούμε ποιος θα μπει. Με το νούμερο 17 και μπήκε ο Κρίστιαν. Ο Κρίστιαν Εζίρι μπήκε στο παιχνίδι. Ο διαιτής αφήνει το παιχνίδι. Έχει συνηθίσει, έχουμε μάλλον συνηθίσει τον διαιτή να μην δίνει τέτοια fouls και να αφήνει το παιχνίδι να παίζεται λίγο αντρικό. Καλά κάνει. Σέντρα, όμως εκεί Σαλαμπάτας και θα βάλουν τέρμα πάλι. Καλή ευκαιρία του Σαλαμπάτα, έδωσε την μπάλα στο Ρομπέρτο και οι Άγιοι έχουν τώρα πάρει το επάνω χέρι και το παιχνίδι είναι στο 0-4, 22 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Έχουν σφραγίσει την νίκη τους με το 0-4, μια και η ομάδα της Αράχνης δύσκολα θα ανακάψει και θα διεκδικήσει κάτι το καλό. Δεν μένω ότι η ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα έδειξε από την αρχή ότι έχει το επάνω χέρι σε ολόκληρο το παιχνίδι. Η άμυνα της Αράχνης μπάζει νερά και δίνει την ευκαιρία στους επιθετικούς του Αγίου Παντελεήμονα να κάνουν το παιχνίδι τους. Σίγουρη εύκολη νίκη λοιπόν σήμερα για την ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα. Βέβαια την εύκολη νίκη την έκανε το πρώτο τέρμα που σημειώθηκε στο 33ο λεπτό, ένα αυτογκόλ του Χόλμς, και από εκεί και πέρα το παιχνίδι πήγε στραβά για την ομάδα της Αράχνης. Βλέπουμε την ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα να κερδίζει με 4-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο άρχισε ισοδύναμο. Εν τούτης όμως Σαλαμπάτας από τα δεξιά βγάζει ωραία σέντρα, η μπάλα πάει πού? Η μπάλα πήγε δίχτυα, ναι. Πήγε δίχτυα και έχουμε το 5-0 για την ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα. Ήταν μια ωραία σέντρα του Σαλαμπάτα και το 5-0 με την ομάδα των Αγίων να κερδίζει αυτό το παιχνίδι. Και φαίνεται ότι έχουμε λείψη της φωνής από το πάνω, πρέπει να μας την εντάξει. Και εμείς θα πάμε εδώ στον πάγκο του Αγίου Παντελεήμονα να δούμε
τις δηλώσεις του προπονητή του Φραντσέσκου. Είναι 0 λοιπόν η ομάδα των Αγίων να κερδίσει. George Francesco, 5-0. Give me your opinion. The boys are playing really well. They've been down the past sort of five, six weeks. We're learning all the time. But today they've really brought their game. I've got a lot of my players are back now as well, and I can see the football's returning, passing football. Well, thank you very much. Yeah, no, the boys deserve everything they've got today. They've won first balls, second balls, competed all over the park, and it's just good to see all the boys back, my full squad back. Who scored the fifth goal? Igli Savage, hat trick. That's a hat trick. So yeah, the boys have done well. Thank you very much. Yeah, thank you. Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις από τον Τζόρτο Φραντζέσκου του Αγίου Παντελεήμονα. Βλέπει την ομάδα του να κερδίζει με 5-0, να έχει μια καλή υπεροχή η ομάδα του. Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι. Κίγλι βγάζει ωραία μπαλιά εκεί στο Σαλαπάτα, έτοιμος για σούτ. Βγάζει ωραία σέντρα, κόβεται από την άμυνα της Αράχνης. Μπράβο, Κίγλι! Και έχουμε ακόμα ένα τέρμα. Έλα Νίκο. 0-6. Νίκλι, Νίκο. Και κάνουμε η ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα. Φεύγει από το παιχνίδι σήμερα με 6-0. Δυστυχώς η ομάδα της Αράχνης δεν απόδωσε καλό παιχνίδι. Και ο Άγιος Παντελεήμονας με το 6-0 έχει το τρίποντο για να φύγει από το σημείο παιχνίδι και να πάρει τους βαθμούς 12, να πλησιάσει στον χώρο του κέντρου και να νιώθει πιο ελεύθερη για τα επόμενα παιχνίδια. Ξανά η ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα βγαίνει στην επίθεση με το νούμερο σούτ, η πάρα κοντράρι και είναι κόρνερ του φύλακα. Υπολείπονται 3 λεπτά κυρίες και κύριοι για να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό που σας μεταδίδουμε από το New River μεταξύ του Αγίου Παντελεήμονα και της Αράχνης στο 6-0 το παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα των Αγίων που στο δεύτερο μέρος η ψυχολογία ήταν μαζί της και για να δούμε τέρμα για την Αράχνη, ναι. Τέρμα για την Αράχνη με τον Ανδρέα να κάνει το 6-1. Και να παίρνουν και ένα ενθουσιασμό οι παίχτες της Αράχνης, όπως έχουν τα πράγματα. 6-1 το παιχνίδι με την ομάδα των Αγίων να αποδίδει πάρα πολύ καλύτερο σήμερα παιχνίδι από την ομάδα της Αράχνης. Δικαιούται το 6-1, δικαιούται την νίκη και έτσι φεύγουν τα παιδιά από το New River να πάνε κάτω στην περιοχή του Κέντεν με ένα τρίποντο στο χέρι τους και με ένα καλό παιχνίδι. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020-8292-7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Επίσης μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε στο κανάλι 244 στο Freeview εντελώς δωρεάν διαδικτυακά αλλά και από το Roku Box της ΣΥΤΑ UK όλες τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές, τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, δεκάδες ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο αλλά και πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες. Το Hellenic TV πρωτοπορεί στην τεχνολογία και δημιουργεί το νέο application με την ονομασία Vision TV Net, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε με όλες τις κινητές
κινητές συσκευές σας, iOS και Android, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αμέσως μετά, μη χάσετε τις ελληνικές ταινίες «Το φυλαρτό της μάνας» και «Τα δακρυσμένα μάτια». Αύριο Σάββατο στις 7:30 μη χάσετε την εκπομπή «Ανέσπερο φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδ Βασιλιάδης. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV, όπου θα σας παρουσιάσουμε ολόκληρες τις ομιλίες από τη Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα του DC Ηνωμένου Βασιλείου. Μη χάσετε αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή τη ζωντανή μετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων του πρωταθλήματος Κόπα. Ενώ την Κυριακή το βράδυ στις 7:30 μη χάσετε την εκπομπή με τίτλο «Θέματα υγείας» που επιμελείται και παρουσιάζει η γιατρός Κική Σονίδου. Ακολουθεί η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Εξάλλου, τη Δευτέρα μη χάσετε την εκπομπή «Ανάδειξέ το» που παρουσιάζει ποικίλα θέματα από διακεκριμένους Έλληνες επαγγελματίες. Την εκπομπή επελείται και παρουσιάζει η Άννα Νικολαίδη και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες της. Ακολουθεί η ταινία «Περάστε, φιλήστε, τελειώσατε» και αμέσως μετά η εκπομπή «Το ταξίδι της ζωής» με την Αγγίλ Λουπέσκου. Την Τρίτη στις 8 παρακολουθήστε την εκπομπή «Ποιητική ανθολογία» που επιμελείται και παρουσιάζει δημοσιογράφος Σούλα Ορφανίδου. Την Τετάρτη μη χάσετε την εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει την ετήσια χοροεσπερίδα του Ακέλ Βρετανίας, όπου μεταξύ άλλων παρευρέθηκε και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Ακολουθεί η ταινία «Ο δολοφόνος αγαπούσε πολύ» και αμέσως μετά σε μαγνητοσκόπηση ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Κυριακής. Την Πέμπτη παρακολουθήστε το «Πολιτιστικό ημερολόγιο», μια εκπομπή με πολιτιστικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που παρουσιάζει η Σουζάνα Καζάκα στις 8 το βράδυ. Στο σημείο αυτό η εκπομπή «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» έφτασε στο τέλος της. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, ας περάσουμε να σας δώσουμε τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα της εφημερίδας Παρικιακή στο Regency Bank & Tick Suite, όπου θα τραγουδήσει η γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια Άντζελα Δημητρίου. Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου το Θέατρο Τέχνης και ο Γιώργος Ευγενίου, διευθυντής του θέατρου, ανεβάζει επί σκηνής την περιβόητη ελληνική τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή στις 7:30 το βράδυ στο Θέατρο Τέχνης. Στις 31 Δεκεμβρίου το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο διοργανώνει πρωτοχρονιάτικη χοροεσπερίδα στη Μεγάλη του Αίθουσα. Την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Βασιλόπιτας της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας Λονδίνου στο οίκημά της στις 4 το απόγευμα από τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο. Στις 8 Ιανουαρίου ο Ιερός Ναός Παμέγιστον Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και η Ελληνική Κοινότητα του Margate ανακοινώνει τον ετήσιο εορτασμό του Αγιασμού των Υδάτων. Τη Θεία Λειτουργία θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η πομπή «Πορεία προς τη θάλασσα» όπου θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός των Υδάτων. Η διεύθυνση και το προσωπικό του Hellenic TV και όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Καλό σας βράδυ!